Ένα κτίριο των Ουκρανικών Μυστικών Υπηρεσιών και μια 12-όροφη πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας υπέστησαν σοβαρές ζημιές εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων από αέρο την Παρασκευή, ενώ 5 άτομα τραυματίστηκαν. Η πολυκατοικία είχε εκενωθεί και γι' αυτό δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Ουκρανικός πύραυλος φέρεται να έπληξε την πόλη Τάγκανρογκ στην ρωσική ακτή της Αζοφικής θάλασσας, 170 χιλιόμετρα από τα μέτωπα του πολέμου. Σύμφωνα με τη Μόσχα, επρόκειτο για αντιαεροπορικό πύραυλο S-200 που είχε υποστεί μετατροπές για να λειτουργήσει ως πύραυλος εδάφους εδάφους και που άλλαξε τροχιά όταν επλήγει από πυρά της ρωσικής αεράμινας. Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρίσκεται ρωσικό στρατόπεδο που εικάζεται πως ήταν ο σχεδιασμένος στόχος. Εν τω μεταξύ, στην Αγία Πετρούπολη, στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Αφρικής, οι ηγέτες της Αφρικανικής Ένωσης κάλεσαν τον Πούτιν να επανέλθει στη συμφωνία για τα ουκρανικά σιτηρά. Αν και δεν επέκριναν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Αφρικανικής Επιτροπής τόνισε πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί.